Βίκυ, δεν μπορώ. Τι ωραία έκπληξη φανεί. Εάν σε δω από εδώ και πέρα, όταν πάμε για καφέ, όταν θα βρισκόμαστε να κάνουμε πρόβες ή για την εκπομπή να μου μιλάς κατά αυτόν τον τρόπο. Λες να φτάσω σε αυτό το σημείο. Θα φτάσει, εγώ δεν ξέρω. Νομίζω το φοβάμαι, το φοβάμαι. Γι' αυτό το έδειξα για να μην φτάσει σε αυτό το σημείο. Καταρχάς, Φανή, σε ευχαριστώ πολύ γιατί λατρεύω απαράδεκτος. Το ξέρω, το ξέρω την αγαπημένη σου. Ωραία, ορμόμενη λοιπόν από το βίντεο με την κυρία Φιλόλογο των Απαράδεκτων. Ναι. Θέλω να σου πω κάτι που τ' άκουσα και από την κυρία Φιλόλογο που θα την έχω πρότυπο πια. Πρόσεξε, πρόσεξε. Κινδυνεύω. Λοιπόν, αναφέρθηκε η κυρία Φιλόλογος ναι. Σε μια φράση που τη συγχαίουμε με μια άλλη φράση και αναφέρομαι στο καταρχάς. Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ποια είναι η διαφορά μεταξύ του καταρχάς και του καταρχήν. Πες μας, πες μας, πες μας. Είσαι μαθήτρια καλή. Χαίρομαι, χαίρομαι, χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί μπορώ να σας αρέσει η γλώσσα λαχάνουσα. Μ' αρέσει η ελληνική γλώσσα, η ορθή χρήση της. Το καταρχάς, λοιπόν, δηλώνει χρόνο και σημαίνει αρχικά, αρχίζοντας και είναι αυτό που χρησιμοποιούμε περισσότερο. Παράδειγμα, καταρχάς θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ Φανή μου που μου συμπεραστάθηκε σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Mm-hmm. Ενώ το καταρχήν δηλώνει τρόπο και σημαίνει σε γενικές γραμμές, κατά βάση, παράδειγμα για να γίνει κατανοητό. Είμαι καταρχήν σύμφωνη με την πρότασή σου, Φανή, αλλά θα ήθελα να το σκεφτώ πριν υπογράψω. Ναι. Δηλαδή, είμαι σύμφωνη με την πρότασή σου στα βασικά σημεία, σε γενικές γραμμές. Ναι. Αλλά με αφορμή αυτές τις δύο φράσεις που τις μπερδεύουμε πολύ συχνά, θα ήθελα να αναφερθώ και σε τέσσερις ακόμα λέξεις που ενώ ακούγονται παρεμφερείς έχουν τελείως διαφορετική σημασία. Λοιπόν, και ξεκινά από τις λέξεις απλά και απλώς. Πρέπει να σου πω, Φανή, ότι έχουν τελείως διαφορετική σημασία. Δηλαδή, πες μας, δηλαδή, το να καταλάβουμε. Αχ, κρέμεσαι από τα χείλη μου, Φανή. Κρέμουμε, κρέμουμε. Το απλά σημαίνει με απλό τρόπο, με απλότητα. Παράδειγμα, αυτός μιλάει απλά και έτσι γίνεται κατανοητός από τον κόσμο. Η κυρία Βίκη. Βεβαίως. Ενώ το απλό σημαίνει μόνο. Παράδειγμα, δεν έχω τίποτα, απλώς είμαι κουρασμένη. Mm-hmm. Και σου επεξηγώ άλλες δύο λεξούλες που τις μπερδεύουμε αρκετά συχνά και αναφέρομαι στις λέξεις ιδιαίτερα και ιδιαιτέρως. Ναι, για πες. Το ιδιαίτερα λοιπόν σημαίνει κυρίως. Παράδειγμα, ήταν όλα υπέροχα χθες τη γιορτή, ιδιαίτερα η μουσική, κυρίως η μουσική. Ναι. Ενώ το ιδιαίτερο σημαίνει κατηδίαν, χωρίς την παρουσία άλλων. Παράδειγμα, μου ζήτησε ο κύριος διευθυντής μου να μιλήσουμε ιδιαιτέρως. Παράδειγμα, μ' άρεσε αυτό που παράδειγμα. Παράδειγμα, ναι. Εντάξει, παιδί μου. Εντάξει, κυρία, λίγο με μπέρδεψες, αλλά εντάξει, λίγο θα κάνω έτσι ένα τακ-τακ-τακ και θα τα ξεθαλώσω. Μπερδευόμαστε όλοι γιατί είναι παρεμφερείς λέξεις και φράσεις, γι' αυτό μας μπερδεύουν. Εντάξει, λοιπόν. Εδώ είμαστε εμείς, να τα εξηγούμε. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Αυτά λοιπόν για σήμερα με τη γλώσσα.